αέρα. Τα προσδόκητα είναι. Ήλιο σήμερα, αλλά κρυώνω. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπεις, έστω και αν δεν το ξέρεις. Χαίρομαι πολύ γιατί μου είσαι πολύ συμπαθής. Ευχαριστώ. Έξω από το ραδιόφωνο. Μόλις τελειώσαμε από τις 7 η ώρα εδώ το παρεάκι. Γιώργος Λιάγκας, Μιχάλης Μπαμβακάς. Έχουν και εμένα στη μέση εκεί και κάνουμε τις πλάκες μας και τα αστεία μας. Και 10 η ώρα τελειώνουμε. Επειδή σας έχω ακούσει ότι γυναίκες φλερτάρουν τον Γιώργο Λιάγκα και άντρες φλερτάρουν εσένα. Νομίζω ότι οι γυναίκες φλερτάρουν τον Γιώργο Λιάγκα. Έχει σουξέ ο άνθρωπος. Πες μου, ας πούμε, μια ιστορία που ήταν, ας πούμε, πολύ αστεία. Συνήθως τα διαβάζω σαν σχόλια στο Instagram που του γράφουν οι γυναίκες πόσο ωραίος είναι και πόσο έχει αδυνατήσει και είναι ανανεωμένος. Και εντάξει, γιατί όχι, είναι μια χαρά. Αυτός εντάξει, το παίρνει πάνω του, τι σας λέει. Α, δεν ξέρω, τι να σου πω. Σου λέω εγώ τι διαβάζω. Τώρα που είναι και φρεσκοχωρισμένος θα έχει επιτυχίες. Αυτό ρώτησε τον ίδιο, όχι εμένα. Έχω μάθει λοιπόν, μετά το χωρισμό με τον Θοδωρή Μισόκαλο, ότι είσαι και πάλι ερωτευμένη. Πότε ο έρωτας σου χτύπησε την πόρτα ο φτερωτός? Έχει μήνες, αλλά εντάξει, τώρα πια κι εγώ δεν θέλω να μιλάω πολύ για αυτά τα πράγματα, είμαι καλά και όσο εκεί είναι. Είναι πράγματα που έρχονται απρόσμενα στη ζωή σου, τα χαίρεσαι και συνεχίζεις. Πάντως εμείς σε είδαμε σε φωτογραφίες και δείχνεις ευτυχισμένη. Ευχαριστώ πολύ. Εντός ή εκτός χώρου θα μου πεις? Όχι, εκτός. Τώρα σε ό,τι αφορά το Θοδωρή, γιατί σας είχαμε συνηθίσει πάρα πολύ. Έχει περάσει ο καιρός, ούτε τότε που ήταν πιο φρέσκα τα πράγματα δεν μίλησα, δεν θα το κάνω και τώρα. Έχει τελειώσει αυτό το θέμα και η ζωή προχωράει και δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Ούτε αν μιλάτε, ούτε αν δεν μιλάτε, ούτε αν έχετε... Έχει περάσει ο καιρός πια και όπως δεν μίλαγα τότε, έτσι θα συνεχίσω τη συμπεριφορά την ίδια. Τώρα, σε ό,τι αφορά όμως, επειδή είναι και αδελφός της Ελένης Μενεγάκη, έχετε καλή σχέση με την Ελένη? Την Ελένη δεν έχει τύχει να την συναντήσω, οπότε δεν έχω μάθει νέα της, δεν έχουμε συναντηθεί. Τι συναισθήματα έχεις? Έχω ξαναπεί ότι στον Άλφα ήμουνα 3 χρόνια, ήταν οικογένεια για μένα. Αγαπάω πολύ τους συνεργάτες μου, τους πρώην, και την Ελένη Μενεγάκη. Είχαμε περάσει απίστευτες στιγμές, ήταν ένας κύκλος που έκλεισε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και φιλάω πάρα πολύ ζεστά μέσα μου τις στιγμές μας, με όλους εκεί τους ανθρώπους. Θα ήθελες να ξανασυνεργαστείς μαζί της? Είναι μια πάρα πολύ θεωρητική ερώτηση που δεν μπορώ να την απαντήσω τώρα, γιατί όλα είναι σχετικά.